Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή που μας πέρασε ήταν, όπως γνωρίζετε, η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Αυτή τη μέρα οι γιατροί, οι υγειονομικοί την τίμησαν όπως της αρμόζει, με κινητοποιήσεις ενάντια στην υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, διεκδικώντας την ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ για ένα δημόσιο σύστημα υγείας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Με σύνθημα «Τιμοκατάλογος δεν μπαίνει στην ανθρώπινη ζωή», διαδήλωσαν ενάντια στο έσχος των επιπληρωμή χειρουργείων, στα οποία πλέον, όπως έμαθε όλη η Ελλάδα από τις καταγγελίες, αναγκάζονται να καταφύγουν και ογκολογικοί ασθενείς και επίγοντα περιστατικά με σπασίγματα, κατάγματα κλπ. Ελάτε να μας πείτε πάλι τώρα, κύριοι της κυβέρνησης, ότι δεν υποχρεώνεται κανέναν να πάει στα απογευματινά χειρουργεία και ότι απλώς εσείς τους δίνετε κάποιες επιλογές. Σας εξέθεσαν, βλέπετε, με τη βιασύνη τους οι λίγοι φανατικοί υποστηρικτές της πολιτικής σας μέσα στα νοσοκομεία, φανατικοί του χρήματος να πω καλύτερα, και δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα για λίγες έστω εβδομάδες. Πείτε μας λοιπόν, τι άλλη επιλογή είχαν αυτοί οι ασθενείς από το να βάλουν το χέρι στην τσέπη και τι επιλογή θα έχουν εκεί που μας οδηγείτε οι ασθενείς που δεν έχουν χρήματα γι' αυτό. Το δικαίωμά τους στην υγεία που το έχουν χρυσοπληρώσει με εισφορές 10 ετιών, διεκδίκησαν επίσης και οι συνταξιούχοι που βρέθηκαν προχθές στους δρόμους της Αθήνας. Βέβαια, όταν οι γιατροί, οι υγειονομικοί, μέσω των σωματείων τους στα νοσοκομεία καταγγέλουν την πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων, όπως κάνει το Σωματείο των Εργαζομένων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, όπως είναι ο Ευαγγελισμός, το μόνο που έχετε να πείτε είναι ότι είναι ψυχασθενείς. Το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο να κάνετε πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιους όρους. Βέβαια, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες και τις αξίες του, έτσι κι εσείς τις δικές σας. Γι' αυτό κι άλλωστε εσείς επιλέξατε να περάσετε την Παγκόσμια ημέρα υγείας στο Ισραήλ, παρέα με τον ομόλογό σας, δεν μπορώ να τον πω Υπουργό Υγείας, γιατί μόνο τέτοιος δεν μπορεί να είναι αυτός ο Υπουργός ενός κράτους που συμμετέχει στη γενοκτονία αμάχων, κυρίως παιδιών. Μας χαρίσατε μάλιστα και μια μακροσκελή ανάρτηση από τις εμπειρίες σας από αυτό το ταξίδι και μας είπατε να αφήσουμε τον αντισημιτισμό και να διδαχθούμε από το Ισραήλ που έχει κάνει τα νοσοκομεία εδώ και χρόνια επιχειρήσεις. Το να κάνει μαθήματα, να κάνετε μαθήματα, κύριε Γεωργιάδη, εσείς τον ελληνικό λαό για τον αντισημιτισμό, είναι κάπως σαν τις διαφημίσεις αυτών των στοιχηματικών εταιριών στην τηλεόραση που στέλνουν μηνύματα κατά του εθισμού στον τζόγο. Δικό σας όμως αυτός ο Γολγοθάς, να πρέπει να δίνετε διαπιστευτήρια μέρα νύχτα στα Ισραηλινά λόμπι, εξαιτίας φυσικά και του παρελθόντος σας, και δεν μας αφορά καθόλου, ειλικρινά. Επειδή όμως πιάσατε στο στόμα σας και τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, λέγοντας ότι θα μπορούσαν με τα χρήματα από τη διεθνή βοήθεια να έχουν φτιάξει και αυτοί νοσοκομεία και πανεπιστήμια, αντί να εξοπλίζονται για να κάνουν αντίσταση στον κατακτητή τους, να σας ενημερώσω ότι έφτιαξαν και τέτοια. Μόνο που τα ισοπαίδωσαν όλα μέσα σε 6 μόλις μήνες οι κολλητοί σας, οι εγκληματίες του Νετανιάχου. Και επειδή ο Υπουργός που συναντήσατε σας έδωσε και ένα κάδρο, από ό,τι είδαμε, φωτογραφίες των Ισραηλινών ομήρων, για τους οποίους και εμείς αγωνιούμε και απαιτούμε την απελευθέρωσή τους, και είπατε ότι θα το βάλετε να κοσμεί το γραφείο σας αυτό το κάδρο, θα σας δώσω κι εγώ μια εικόνα με το ισοπεδωμένο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο που λειτουργούσε στη Γάζα, μέσα στο οποίο σφαγιάστηκαν τουλάχιστον 400 Παλαιστίνοι, που δεν ήταν της Χαμάς, ανάμεσά τους γιατροί, ασθενείς, έγκυες και παιδιά. Το δίνω στα πρακτικά, δεν έρχομαι να σας το δώσω εκεί. Ας το βάλετε και αυτό να κοσμεί το γραφείο σας και να νιώθετε περήφανος για τα εγκλήματα αυτά που με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζετε. Ας επιστρέψουμε τώρα στα της υγείας στη χώρα μας. Το τελευταίο διάστημα έχετε βάλει λιτούς και δεμένους για να πείσετε τους ασθενείς και τους υγειονομικούς ότι αυτά που νομοθετείτε είναι για το καλό τους. Ότι είναι για το καλό τους οι μεν ασθενείς, ενώ έχουν πληρώσει πολλά, τώρα να ξαναπληρώνουν για τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, για τα φάρμακα, για τις διαγνωστικές εξετάσεις και ουκ, έστιν τέλος, για το τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Οι δε λιγοστοί υγειονομικοί να πολλαπλασιάσουν το χρόνο εργασίας τους για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους από τους ασθενείς πελάτες. Αυτό το εισόδημα που τους περικόψατε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1 και νούμερο 2. Το εγχείρημά σας είναι σε πλήρη διάσταση τόσο με τους ασθενείς όσο και με την πλειοψηφία των υγειονομικών και γι' αυτό καταφεύγετε σε επιχειρήματα του σειρμού. Όσο δυναμώνει η αντίδραση και η απόρριψη από τους υγειονομικούς της αντιλαϊκής αυτής πολιτικής, όσο καταγράφεται η μαζική και καθολική δυσαρέσκεια των ασθενών, όσες περιοδίες και να κάνετε, όσο και να χρησιμοποιείτε σαν ντεκόρα ασθενείς για τα σχέδιά σας, τελικά τζάπα ο κόμπος. Αλήθεια, αφού είναι καθολική η συμμετοχή των γιατρών του δημοσίου στα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία, και όλα θα κυλήσουν ρολόι, όπως λέτε. Γιατί φροντίσατε να ενταχθούν οι ιδιώτες γιατροί? Είναι προφανής η απάντηση. Γιατί πάση θυσία πρέπει να εξασφαλίσετε έσοδα στα δημόσια νοσοκομεία από την επιχειρηματική τους λειτουργία, διότι τα λεφτά του κρατικού κορβανά δεν προορίζονται βέβαια για τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά για να τροφοδοτήσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους με παντός είδους κίνητρα. Τζάμπα χρήμα, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι το υπάρχον υγειονομικό προσωπικό λόγω της υποστελέχωσης δεν μπορεί να στηρίξει τις τρέχουσες ανάγκες. Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί και στην επιπλέον επιχειρηματική δράση. Βρήκατε λοιπόν για συμπλήρωμα τους ιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια είναι τα σάπια υλικά από τα οποία αποτελείται αυτή η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας που όλοι σας υπηρετείτε εδώ μέσα και στην οποία αντιστοιχεί αυτό το άθλιο έως επικίνδυνο για το λαό μας σύστημα υγείας που σώζεται κάπως μόνο χάρη στη μεγάλη αυτοθυσία των υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, άλλου βοηθητικού προσωπικού. Σάπια υλικά που το κάθε κόμμα ως κυβέρνηση πρόσθετε πάνω στα προηγούμενα και ως αντιπολίτευση μετά έπαιζε το ρόλο δήθεν του επόπτη του έργου για να μπουν στη σωστή σειρά εμπορευματοποίησης. Η ουσία της πολιτικής σας γράφει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αντιδραστικό οικοδόμημα που βρίσκεται πίσω και από κάθε αντιλαϊκή ρύθμιση στην υγεία όπως και παντού. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποκαλύψει την πολιτική αυτή και γι' αυτό σας ενοχλεί και η κριτική μας και καταφεύγετε σε φωνές, σε σοφιστίες. Όλα τα άλλα κόμματα είναι συνοδοιπόροι σας. Παρέα όλοι ψηφίσατε τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στη συνέχεια υλοποιούν σε βάρος των λαών οι κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης. Από την ακροδεξιά μελώνει στην Ιταλία που χρησιμοποιείται εσείς εδώ όταν σας βολεύει σαν μπαμπούλα, αλλά ψηφίζετε τα ίδια και με αυτήν στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι τον προοδευτικό Σάντσεθ στην Ισπανία και βέβαια τη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό σταματήστε να λέτε ότι αυτά που κάνουμε ως Υπουργείο, εσείς ως κυβέρνηση, τα κάνουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λοιπόν, σας είπαμε εμείς το αντίθετο, σας είπαμε κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Τα λόμπι υπαγορεύουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε κάθε κράτος μέλος. Και αυτό χρειάζεται να το αναλογιστεί ο ίδιος ο λαός, μιας και έχουμε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες και να δώσει την κατάλληλη απάντηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της. Νομίζετε όμως ότι αυτό σας ξεπλένει ή σας δικαιώνει με κάποιον τρόπο? Η κατάσταση του συστήματος υγείας σε κάθε κράτος μέλος και στην Ελλάδα απόρρια αυτών των αντιλαϊκών κατευθύνσεων είναι. Άλλωστε, δεν είναι και μακρά η περίοδος της πανδημίας με την κατάρρευση όλων των συστημάτων υγείας και στα κατά τα άλλα προηγμένα καπιταλιστικά κράτη. Μόνο που αυτές οι κατευθύνσεις όλοι εσείς μαζί διαμορφώσατε, μαζί τις ψηφίζετε, μαζί τις υλοποιείτε. Και εμείς τις αντιπαλεύουμε και εδώ μέσα σε αυτή τη Βουλή με 627 ερωτήσεις, με επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις που κάναμε για στην τετραετία αυτή για την υγεία, την τετραετία που πέρασε, όπως και στο Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως μέσα στον αγώνα, μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία, μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς. Να σας θυμίσουμε μήπως ορισμένα από αυτά που από κοινού προωθήσατε, διεκδικώντας μάλιστα ο καθένας σας την πατρότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Όλοι μαζί δεν συμφωνήσατε για τις σπατάλες στον εξορθολογισμό των δαπανών, τον οικοκύρεμα στην υγεία, πίσω από τα οποία, όλα αυτά εισαγωγικά βέβαια, καταλαβαίνετε, πίσω από τα οποία κρυβόταν η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των κρατικών δαπανών για τη λαϊκή υγεία, ώστε σήμερα να έχει σαν αποτέλεσμα ο λαός μας να πληρώνει άμεσα και έμεσα το 70% και το κράτος μόνο το 30%. Όλοι μαζί δεν περικόψατε τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά 62%. Με αποτέλεσμα ο λαός να πληρώνει πολλά περισσότερα, χώρια οι τωρινές αυξήσεις που μπήκαν ως καπέλο στα λεγόμενα γενώσιμα φάρμακα. Όλοι μαζί δεν συμπίπτεται στην αναγκαιότητα της συμπληρωματικής δράσης του ιδιωτικού τομέα και των αυτοχρηματοδοτούμενων δημόσιων νοσοκομείων που οδήγησε στη γιγάντωση του επιχειρηματικού τομέα και τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις για να είναι βιώσιμα. Όλοι μαζί δεν χρησιμοποιήσατε το κριτήριο των ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή αυτό της πληρότητας, για να καταργήσετε ή να συγχωνεύσετε νοσοκομεία, κλινικές, εργαστήρια, κέντρα υγείας. Και όταν ήρθε η αναμενόμενη πανδημία, βρήκατε τη λύση του συστήματος υγείας της μίας νόσου. Δηλαδή, τη μέθοδο πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Επομένως, κύριοι της κυβέρνησης, έχετε συμμάχους και στήριξη της πολιτικής σας, γιατί σας ενώνουν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας ενώνει ο ίδιος ο καημός της καπιταλιστικής ανάπτυξης και η αγωνία για το πώς θα κουλαντρίσετε το λαό σε αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε δυσκολίες και φοβίες, διότι υπάρχει η ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οργανωμένη αγωνιστική δράση των εργαζομένων που μαζί με τη στήριξη του ΚΚΕ όχι μόνο μπορεί να βάλει φρένο σε αυτά τα σχέδια αλλά και να διαμορφώσει κυρίως τους πολιτικούς, κοινωνικούς όρους για να έρθουν τα πάνω κάτω. Εμείς θα φροντίσουμε να διευρύνουμε τέτοιου είδους δυσκολίες σας με τη δράση του κινήματος, μπαίνοντας μπροστά, εντός και εκτός των χώρων υγείας, με στόχο να διεκδικηθούν όλα όσα απαιτούνται για να αντιστοιχηθούν οι παροχές με όλες τις λαϊκές ανάγκες, την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, τη φαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν από το κράτος. Βεβαίως, όταν ακούν αυτά οι κύριοι της κυβέρνησης, βγάζουν φλίκτενες. Δεν μπορούν καν να συμβιβαστούν με το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι ως κύριοι, αποκλειστική παραγωγή του πλούτου, να μπορούν με την κοινωνική ιδιοκτησία και την δική τους διακυβέρνηση εξουσία να θέτουν στην υπηρεσία τους όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και στην υγεία. Τέτοιο σύστημα όμως, σας θυμίζω, πως υπήρξε. Αλλά παρόλο που λέτε ότι απολαμβάνετε την ιδεολογική αντιπαράθεση, αποφεύγετε για ευνόητους λόγους να αντιπαρατεθείτε μαζί του επί της ουσίας. Πιθανώς φυσικά να μην έχετε και τις γνώσεις να το κάνετε. Γι' αυτό καταφεύγετε σε κάποιες κραυγές ή το πολύ πολύ στη δημαγωγία. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μια διακοπή να αναγγείλω τα παιδιά γιατί θα φύγουν. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 16 μαθήτρες και μαθητές και 2 συνεδεκπαιδευτικοί από το 1ο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Μονάχου. 20 μαθητές και μαθήτριες και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Μονάχου Αριστοτέλης, καθώς και 13 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Σοκράτης. Προφανώς Μονάχου επίσης. Η Βουλή σας καλωσόρισε, παιδιά, και σας εύχεται καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματέα. Συνεχίστε. Ναι, συνεχίζω. Έλεγα λοιπόν να συγκρίνετε τι πέτυχε ο σοσιαλισμός στην υγεία πριν δεκαετίες, τότε που οι άνθρωποι ταξίδευαν και από τη χώρα μας, όπως και από άλλες χώρες, αυτές εκεί τις χώρες, για να γίνουν καλά με θεραπείες που ούτε ως σενάριο τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και χωρίς να πληρώνουν βέβαια και φράγκο. Και τι έχετε να επιδείξετε εσείς σήμερα, τον 21ο αιώνα, γιατί αυτά γινόταν τον προηγούμενο αιώνα, το 2024 δηλαδή, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με καρκινοπαθείς να αναζητούν μόνοι τους τα φάρμακά τους και με άλλους να πεθαίνουν στο πεζοδρόμιο περιμένοντας το ασθενοφόρο. Η χρεοκοπημένη άποψη ότι το ΚΚΕ έχει αυτές τις θέσεις γιατί δεν θέλει να κυβερνήσει, μάλλον εκφράζει τι δεν θέλουν όλοι αυτοί που λένε αυτές τις ανοησίες και όχι τι δεν θέλει το ΚΚΕ. Ανατρέξτε λοιπόν στο περίφημο «Κι όμως η γη κινείται» και δείτε την αντιστοιχία με την κίνηση της κοινωνίας. Κάτι που είναι υγιές, είναι αναγκαίο, γιατί αλλιώς ό,τι μένει ακίνητο σαπίζει, όπως συμβαίνει σήμερα, όπως συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα. Έχουμε ακούσει τελευταία και άλλα χαριτωμένα από όλους όσους έχουν αναλάβει να βγάλουν πέρα αυτή τη βρώμικη δουλειά, σαν ατζέντιδες των επιχειρηματιών υγείας, στον ιδιωτικό και στον κατόνομα δημόσιο τομέα. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την προτροπή του Υπουργού ότι επειδή όλοι κάποια στιγμή θα χρειαστούμε το δημόσιο σύστημα υγείας, για να υπάρχει αυτό πρέπει να προχωρήσει σήμερα η υλοποίηση των μέτρων εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής δράσης. Δεν πρόκειται μόνο για εκβιασμό προς τον ελληνικό λαό, στον οποίο λέτε ότι για να έχει λιγότερες τελικά υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρώνει περισσότερα ή και να μην βρίσκει δημόσιες μονάδες υγείας και υγειονομικό προσωπικό και να χρειάζεται εσωτερική μετανάστευση. Είναι σίγουρα ομολογία των όλο και στενότερων ορίων αυτού του συστήματος στην ικανοποίηση, έστω και λήψη, ορισμένων στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών, όπως της υγείας. Ενός συστήματος το οποίο η ζωή και η υγεία του λαού τιμολογείται σύμφωνα με το κόστος-όφελος των συμφερόντων μιας χούφτας κυφήνων. Γι' αυτό εμείς λέμε καθαρά στο λαό ότι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης πρέπει να φύγει από τη μέση για να λυθούν λαϊκά προβλήματα. Γι' αυτό το σκοπό υπάρχουμε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ακριβώς είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ακόμα και για την παραμικρή κατάκτηση, την παραμικρή ανάσα ανακούφισης, για να βάζουμε εμπόδια σε αντιλαϊκά σχέδια και να κλαίγεστε μετά στις αναρτήσεις σας ότι δεν είμαστε όριμοι σαν το Ισραήλ. Έλεος. Και επειδή όταν σας λέμε το αυτονόητο, να πάρετε για παράδειγμα από τα δισεκατομμύρια των νατοϊκών στρατιωτικών εξοπλισμών που δεν είναι για την άμυνα της χώρας και να τα δώσετε στο ΕΣΥ. Εσείς σκορδώνεστε, μας απαντάτε αφιψηλού ότι αυτό δεν γίνεται γιατί δεν έχουν δοθεί, λέει, ακόμα χρήματα για τα F-35. Και την εξυπνάδα αυτή την παίρνετε, τη δίνετε, δεν ξέρω τι, στην ομάδα αλήθειας, ψεύδους δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας, για να την κάνει βίντεο. Αλλά σας έχουμε και σε αυτό λύση. Αφού δεν τα έχει δώσει ακόμα για τα F-35 όπως λέτε, πάρτε τα από τα χρήματα που έχετε δώσει ήδη για άλλους εξοπλισμούς, για τα Ραφάλ, για τα Μπελαρά, για άλλους νατοικούς σχεδιασμούς που πληρώνετε αδρά εκατομμύρια επί εκατομμυρίων από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Εντάξει είμαστε. Κλείνοντας, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα ξανά στην πολύπαθη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στον Τύρναβο, στα παρακάρλια χωριά, αλλά και στο Βλοχό, το Κεραμίδι, στο σεισμό πληκτοδαμάσι, έχω την υποχρέωση να μεταφέρω στη Βουλή την κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων. 7 μήνες μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και η κατάσταση παραμένει τραγική. Αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί, χιλιάδες στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα, χωριά γεμάτα μπάζα, σκουπίδια που αποτελούν και εστίες μόλυνσης, δρόμοι που δεν έχουν ανοιχτεί. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, μιλάμε κυριολεκτικά για ζήτημα υγείας και επιβίωσης τους. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να τους αποζημιώσει στο 100% για τις ζημιές. Πρέπει να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με χρηματοδότηση, να ενισχυθούν με ζωοτροφές. Δεν γίνεται αλλιώς να αντέξουν. Πρέπει να σταματήσετε εδώ τώρα αυτή την κοροϊδία, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, και να δώσετε λύσεις. Να προχωρήσει γρήγορα η αποκατάσταση των ζημιών, οι μετεγκαταστάσεις χωριών, όπου πρέπει να γίνουν, να δοθεί επίδομα ενοικίου σε αυτές τις οικογένειες που είναι έξω από τα σπίτια τους, να γίνει ο απαραίτητος ψεκασμός για τα σμήνη των κουνουπιών, που είναι επικίνδυνα και για την υγεία των ανθρώπων. Όπως και να σταματήσει αυτό το έσχος που μας κατήγγυλαν οι άνθρωποι εκεί, να έρχονται λογαριασμοί ρεύματος και νερού σε σπίτια που είναι εγκατελειμμένα, που είναι κλειστά. 7 μήνες τώρα, σε χωριά φαντάσματα, όπως ο Βλοχός. Για το Δαμάσι και τα άλλα σεισμόπληκτα χωριά τι να πούμε. Αν από τις πλημμύρες πέρασαν 7 μήνες από το σεισμό, έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια. Οι υποσχέσεις ήταν λόγια του αέρα, αφού οι άνθρωποι βιώνουν πραγματικά έναν εφιάλτη, διανύοντας τον 4ο χρόνο σε κλουβιά. Δεκάδες κοντέινερς είναι τοποθετημένα στην είσοδο του χωριού, ενώ από τα 150 σπίτια που είχαν πληγωθεί από τα 6 Ρίχτερ, λιγότερο από τα 10 έχουν ανακατασκευαστεί. Το αίτημα παραμένει ένα. 100% επιδότηση με κρατική αρρωγή για να επισκευαστούν τα σπίτια. Και φυσικά αυτό αφορά όλους τους σεισμόπληκτους και στην Κρήτη και στη Σάμο και αλλού. Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτά τα ζητήματα, ούτε να αφήσουμε τους ανθρώπους στη μοίρα τους, όπως κάνετε εσείς. Θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας, να σας πιέζουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να δώσετε λύσεις. Δεν θα σας αφήσουμε κυριολεκτικά σε χλωρό κλαρί. Χαίρετε.